Δεν θα έρθουν όλοι, αλλά θα υπάρχει, ο Άγιος Παΐσιος το έχει πει αυτό, θα υπάρξει μία προσωρινή μετάνοια. Προφανώς μετά από το Μεγάλο Πόλεμο, έτσι, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προγραμματιστεί εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, από τις αντίχριστες δυνάμεις. Μετά από κάθε πόλεμο και στη διάρκεια του πολέμου, ξέρετε, υπάρχει μία μετάνοια. Αλλά αυτή η μετάνοια δεν είναι ειλικρινής. Ξέρετε, και το 40 που είχαμε τον πόλεμο στην Ελλάδα, γεμίζαν οι εκκλησίες. Πήγαν οι άνθρωποι στις εκκλησίες. Αλλά μετά από λίγο, μόλις σταμάτησε ο πόλεμος, μετά άδειασαν οι εκκλησίες. Και σήμερα στην Ελλάδα ξέρετε πόσοι εκκλησιάζονται. Μαθηματικά. Περίπου το 1%. Και αν. Δηλαδή από τις 100 Έλληνες, οι 99, την Κυριακή το πρωί κοιμούνται. Δεν πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Αυτό και αν είναι κατάδια. Και αν δεν είναι κατάδια. Λοιπόν, μετά από μια μεγάλη καταστροφή που ήδη έρχεται, έτσι, κάποιοι θα μεταστρέφουν, όχι όλοι, κάποιοι. Μπορεί και από το κράτος, έτσι, και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στα λεωφορεία λέει θα βάζουν διαφημίσεις χριστιανικές. Θα απαγορευτούν με νόμο, ξέρω εγώ, οι αισχρές διαφημίσεις κλπ. Ωραία. Αλλά αυτή η μετάνοια δεν θα έχει διάρκεια. Μετά θα προχωρήσει η ανθρωπότητα, δυστυχώς, έτσι, σύμφωνα με τα πάθη. Και θα φτάσει, όπως είπε ο Χριστός μας, η Δευτέρα Παρουσία και θα έρθει ο Χριστός μας και λέει, ο Χριστός μας το λέει τώρα, άραγε όταν θα ξανάρθω, θα βρω, λέει, την πίστη στη γη. Θα βρω άραγε την πίστη στη γη, όταν θα ξανάρθω. Που σημαίνει ότι πάρα πολλοί λίγοι άνθρωποι τελικά θα μείνουν, πήγαινε το πιο πίσω, θα πάνε για να... Πάρα πολλοί λίγοι άνθρωποι θα μείνουν πιστοί. Αλλά και τώρα που ζούμε, μην νομίζετε ότι είναι πολλοί αυτοί που σώζονται. Ο ίδιος ο Χριστός μας τι μας είπε. Ότι λίγοι, λέει, είναι αυτοί που βρίσκουν τη στενή και τη θλιμμένη οδό. Οι πολλοί επιλέγουν την πλατεία οδό. Την οδό που πάει στην απώλεια. Την οδό της αμαρτίας. Οπότε, μπορώ να πω, μην εφησυχάζουμε και μην ξεγελιόμαστε. Όντως θα γίνει αυτό. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα υπάρχει μια μεταστροφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα μεταστραφούν, έτσι. Κάποιοι θα μεταστραφούν. Αλλά και αυτοί κάποιοι μετά από λίγο θα ξαναγυρίσουν. Δεν θα έχει διάρκεια η μετάνοια. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Είναι, θα λέγαμε, μια κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική μετάνοια. Επειδή θα πιεστούν οι άνθρωποι από τα πολύ φοβερά αυτά γεγονότα τα δύσκολα, τα εξωτερικά. Πόλεμοι, πείνα, θάνατοι, ασθένειες, όλα αυτά. Τα οποία τα περιγράφει η Αποκάλυψη.